καλημερίσουμε και να σας καλοδεχτούμε στην σημερινή συγκέντρωση. Είναι μια συγκέντρωση για όσους δεν το έχουν, ενημερωθεί, η οποία γίνεται ταυτόχρονα σε τουλάχιστον 4 νησιά, σε Άνδρο, Τίνο, Πάρο και Νάξο. Ενώ στην ίδια εκδήλωση, πανεκκλαδική, συμμετέχει βεβαίως και η Αμοργός με αντίστοιχη συγκέντρωση. Και η Σαντορίνη. Και η Σαντορίνη, που μου λέει αυτό το οποίο σε πρώτη φάση θέλαμε να σας ζητήσουμε είναι να έχετε το νου σας στους κανόνες ασφαλείας που ακόμα ισχύουν λόγω κορονοϊού, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο. Προσπαθούμε βεβαίως να τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και όποιος έχει μαζί του μάσκα, καλό είναι να τη φοράει. Και δίνω το λόγο στην Ειρήνη Τιδράκου για να μας διαβάσει ένα πρώτο κείμενο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για το νησί και για τον τόπο και για τα παιδιά μας και για το μέλλον. Τα κείμενα που θα διαβαστούν παρακάτω εκφράζουν κάποιες συλλογικότητες και φορείς του τόπου. Το πρώτο έχει γραφτεί από μια ομάδα, μια φόρμα κίνηση πολιτών που προς ώρας ονομάζεται Ενεργοπολίτες της Ισουάνου. Το νησί της Άνδρου, όπως και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, αντιμετωπίζει μια πρόκληση ιστορικών διαστάσεων. 16 ολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΣΠΙΕ, βρίσκονται σε διάφορα στάδια διοδότησης. Αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 153 ανεμογεννήτριες ύψους 100 και πλέον μέτρων σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού, κατακλείζοντας και αλλοιώνοντας τις μονοκορφές μας και καταστρέφοντας με τα συνοδά τους έργα τις πλαγιές μας. Με απλά λόγια, μιλάμε για ολοσχερή καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και του μοναδικού κυκλαδίτικου πολιτισμικού μας τοπίου, όπου οφείλουμε ως άνθρωποι και ως πολίτες να παραδώσουμε τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε από τους προγόνους μας, αναλύοντας τα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς, πολλές από αυτές έχουν σχεδιαστεί να εγκατασταθούν εντός ζώνης ειδικής προστασίας, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως ΖΕΠ, και καταφυγείων άγριας ζωής, προστατευόμενες όλες υψηλής βιοποικιλότητας και περιοχές Natura, δηλαδή σε περιοχές που οφείλει η πολιτεία να προστατεύει από κάθε είδους ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτές οι εντελώς αυθαίρετες χωροθετήσεις των αιωλικών σταθμών έγιναν αποσπασματικά, με ελλιπείς μελέτες, χωρίς κανένα κεντρικό χωροταξικό σχεδιασμό, παρά μόνο βάσει καθαρά οικονομικών κριτηρίων της κάθε ιδιωτικής εταιρείας που υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής. Κυρίως όμως έγινε χωρίς να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία, η οποία θα κληθεί να υποστεί τόσο μεμονωμένα όσο και αθρηστικά τις συνέπειες της εγκατάστασης των φαρανοϊκών αυτών έργων, την τεράστια αλλίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και του χαρακτήρα του νησιού με όλες τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις και καταστροφές που θα επιφέρουν στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στον τουρισμό, στην αξία της γης και σε πολλαπλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του νησιού μας. Δηλαδή, θα αλλάξει η ζωή μας για πάντα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου έχει λάβει ομόφωνη απόφαση αναστολής όλων των εργασιών εγκατάστασης και διοδότησης αιωλικών πάρκων σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έως ότου να υπάρξει θεωρημένο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για την εγκατάσταση ΑΠΕ και να γίνει με τρόπο αποδεκτό από την τοπική κοινωνία της Άνδρου. Η τελευταία, δίνοντας το δικό της αγώνα για μια Άνδρο ελεύθερη από ανεμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας, μην έχοντας πλέον άλλη επιλογή και στα πλαίσια έβρεσης ειρηνικής λύσης, διεκδικώντας αυτές τις εταιρείες να σεβαστούν το αίτημά μας προς αναστολή των αδειοδοτήσεων και εργασιών σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα, μέχρι να οριστεί το νέο χωροταξικό, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες. Πρώτον, το Σάββατο 23 Πέμπτου 2020 στο λιμάνι του Γαβρίου απαγορεύτηκε η αποβίβαση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, έλικες κλπ. Της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για εγκατάστασή του στην περιοχή της Βορείου Άνδρου Καλυβάρη σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις τόσο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου για αναστολή, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου για αναστολή εργασιών όπως αναφέραμε ανωτέρω. Δεύτερον,
την 3η 26/5/2020 πάλι στο λιμάνι του Γαβρίου και ώρα 3:45 προμεσημβρίας, τα ξημερώματα, ενδεικτικό για τις προθέσεις των εταιριών, η ώρα, πραγματοποιήθηκε ξανά επιχείρηση αποβίβασης εξαρτημάτων μέσα στη νύχτα και όχι φανερά με το φως του ήλιου. Για δεύτερη φορά, οι πολίτες της Άνδρου απαγόρευσαν την αποβίβαση, ακολουθώντας και πάλι τις ομόφωνες αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου. Ως ενεργοί πολίτες της Άνδρου, δεν είμαστε ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη. Αρνούμαστε όμως να παραδώσουμε τη γη μας στις ιδιωτικές εταιρείες και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το δικό μας αγώνα για μια Άνδρου ελεύθερη από δαιμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας που κινδυνεύει να μετατρέψει το νησί σε ένα τεράστιο εργοστάσιο ελληνικής ενέργειας, οδηγώντας στην ερημοποίηση, την καταστροφή των μνημείων του, του περιβάλλοντός του, της βιοποικιλότητάς του, στην εξαφάνιση της μελισσοκομείας και της αγροτικής δραστηριότητας, οδηγώντας το ταυτόχρονα σε κατακόρυφη μείωση του τουριστικού του προϊόντος, στην αλλίωση της φυσιογνωμίας του και της κοινωνικής του συνοχής και στην υποβάθμιση του πολιτιστικού φυσικού γενικότερα και ανθρωπογενούς του κεφαλαίου. Σας προσκαλούμε όλους σήμερα και από εδώ και πέρα να είστε στο πλάι αυτού του αγώνα, να είμαστε όλοι μαζί, όχι διχασμένοι όπως μας θέλουν. Ενώστε όλη τη φωνή σας με τη δική μας υπέρ της διατήρησης της φυσιογνωμίας στον τόπο μας για να μπορούμε όλοι να τους απολαμβάνουμε όπως τους κληρονομήσαμε τους προγόνους μας και όχι όπως θα καταντήσουμε να τους αφήσουμε ανυπεράσπιστους σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Είμαστε άνθρωποι που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε ή επιλέξαμε από καρδιάς να ζούμε στην Άνδρο, στο δικό μας παράδεισο και δεν θα επιτρέψουμε να μεταβληθεί σε ένα πέραντο εργοτάξιο επιχειρηματικών συμφερόντων που σκοπό τους έχουν το κέρδος τους καταστρέφοντας για πάντα τον τόπο μας. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συγκέντρωσης φορέων και συλλόγων που υπογράφουν αυτόν τον αγώνα, συσπυρώνονται γύρω από αυτό το αίτημα αναστολής αδειών παύλα εργασιών μέχρι ορισμού νέου χωροταξικού. Προς ώρας οι σύλλογοι αυτοί είναι 27. Η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει τώρα πιο συστηματικά, γιατί αποτέλεσε μια αυθόρμητη κίνηση δύο φορέων εδώ στο Νότο. Σας καλούμε όλους όσους εκπροσωπείτε φορείς, θεσμούς και τον εαυτό σας να συνταχθείτε και να υπογράψετε αυτό το αίτημα. Πρέπει να το διατυπανίσουμε μέχρι να ακουστεί πραγματικά και στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που το αποσιοποιούν και στην κυβέρνηση. Διαβάζω απλά τους συλλόγους αυτούς που μέχρι στιγμής έχουν συσπηρωθεί γύρω από αυτό το αίτημα για το οποίο είμαστε όλοι εδώ πέρα σήμερα εδώ. Άνδρος Κινσέπ, κοινωνική επιχείρηση Άνδρου. ΑΕΚΑ πολιτιστικός οργανισμός. Πολιτιστικός σύλλογος Κοχύλη. Πολιτιστικός σύλλογος Λιβαδίων. Θεατρικός όμιλος Άνδρου, ΘΟΑ. Πολιτιστικός σύλλογος Επισκοπίου. Σύλλογος γυναικών Κορθίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καπαριάς, Σύλλογος Δημοτικού Κορθίου, Σύλλογος Αηδονίων Κορθίου, Μουσικός Σύλλογος Άνδρου, Μούσα, Λαϊκή Σκηνή Άνδρου, Πολιτιστικός και Εξορεστικός Σύλλογος Βραχνού, Εμπορικός Σύλλογος Άνδρου η Ομόνια, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Επάλ Άνδρου, Σύλλογος Αλαδινού η Αγία Τριάδα, Λέσχη Ανδρίων, Πρωτεύς Κοινωνική Κοινοτομία και Ανάπτυξη, Καΐριος Βιβλιοθήκη, Αδερφότητα Ανδρίων των Κόρθιων, Πολιτιστικός Σύλλογος Επιτόπου, Τρέκιν Άνδρος, One Foot Forward, Νόκα Κορθίου Άνδρου, Αθλητικός Όμιλος Μπάσκετ, Εξορεστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μουνίων η Πετρένια, Σύλλογος Γυναικών Άνδρου και έπονται. Οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να υπογράψουν σε αυτό το αίτημα, αλλά η καραντίνα του κορονοϊού που προέκυψε εκτάκτως στη ζωή όλων μας, δεν επέτρεψε να τους δούμε από κοντά και να έχουμε τις πραγματικές, αληθινές υπογραφές τους. Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Μητράκου. Πιάνουμε από το τελευταίο. Υπάρχει εδώ πέρα μπροστά ένα κείμενο, ένα ψήφισμα των πολιτών. Αν θέλετε μπορώ να σας το διαβάσω, είναι πάρα πολύ μικρό, το οποίο σας καλούμε όσοι θέλετε να έρθετε να το υπογράψετε με το όνομά σας. Λέει, υποστηρίζουμε την άμεση αναστολή όλων των εργασιών εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών στην Άνδρο, καθώς και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, και την ανάκληση όλων των σχετικών αδειών.
και επανασχεδιασμό του τρόπου εκμετάλλευσης του αιωλικού δυναμικού του νησιού από μηδενική βάση κατόπιν κεντρικού χωροταξικού σχεδιασμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, τον νησιωτικό χαρακτήρα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις προοπτικές ήπιας ανάπτυξης της Άνδρου. Αυτό το ψήφισμα είναι εδώ μπροστά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το υπογράψει όση ώρα θα είμαστε εδώ πέρα με το όνομά του. Εκεί πρωτοβουλία να άξουν. Η προπαγάνδα υπέρ των αιωλικών πάρκων έχει αξιοποιήσει ένα ψευδές και παραπλανητικό ερώτημα. Αν είναι κανείς υπέρ ή κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κύκλοι επιστημόνων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, ακόμα και οικολογικές οργανώσεις όπως η Greenpeace, τάσσονται αναφανδόν υπέρ της αιωλικής ενέργειας. Παράλληλα, προβάλλουν την πράσινη ανάπτυξη σαν τη μοναδική λύση για την κλιματική αλλαγή, αλλά και ως μια διέξοδο από την οικονομική κρίση. Ενώ το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή ο τρόπος που θα εμφανιστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλίμακρά τους, ο στόχος τους και οι συνέπειές τους αποκρύπτονται συστηματικά και εκοφαντικά. Το μύθευμα ότι με τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα κλείσουν σταδιακά οι ρηπογόνες μονάδες λιγνίτη ή λιθάνθρακα έχει ήδη διαψευστεί. Ακόμα και σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία, που υπάρχει ευρεία χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κανένα θερμοελεκτρικό ή πυρηνικό εργοστάσιο δεν έχει κλείσει. Μία μικρή παρένθεση, παρακαλώ την Τόνια, αν μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει λίγο στην γραμματιακή υποστήριξη, αν μας ακούει. Λοιπόν, εξάλλου, τα αφεντικά των πετροχημικών, του φυσικού αερίου και των εταιριών πυρηνικής ενέργειας είναι οι ίδιοι που παίζουν και στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Όλα αυτά φυσικά καθόλου δεν έχουν να κάνουν ούτε με τις τοπικές ανάγκες, ούτε με την προστασία του περιβάλλοντος που υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας με ακριβότερα τιμολόγια και με την καταστροφή των τόπων. Το ρεύμα από τα αιωλικά κοστίζει κατά μέσο όρο 300% περισσότερο από το ρεύμα που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς και 400% πάνω όταν αυτά βρισκόνται στη θάλασσα. Ήδη στους λογαριασμούς του ΔΕΗ πληρώνουμε τεράστια ποσά στο τέλος για το ΕΤΜΕΑΡ, το λεγόμενο, που είναι τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που καταλήγει βεβαίως στις τσέπες των αφεντικών της ενέργειας. Για την κερδοφορία τους αφήνουν πίσω μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Εκχέρσωση και αποψήλωση παρθένων περιοχών για τη διάνοιξη δρόμων. Ισοπαίδωση βουνοκορφών και τέλος το θέαμα των τεράστιων πυλώνων με έλικες που κατακόρυφα καλύπτουν έκταση 4 έως 8 στρεμμάτων όταν περιστρέφονται. Ας σημειώσουμε μάλιστα ότι για τα ταξιδιάρικα πουλιά οι ανεμογεννήτριες είναι πραγματικός εξολοθρευτής. Βλέπουμε ήδη στη Νότια Εύβοια, 20 χρόνια μετά την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων, τα κουφάρια των μεγαμηχανημάτων να στέκουν σαν άχρηστα σκουριασμένα βιομηχανικά απομεινάρια, να μας υπενθυμίζουν το μεγάλο φαγοπότι που στείλουν κάποιοι σε βάρος ημών και σε βάρος της φύσης. Πριν από μία μόλις εβδομάδα, ένας τεράστιος ξεχαρβαλωμένος έλικας έπεσε στην Κάριστο προκαλώντας κίνδυνο ατυχήματος. Η Νάξος από το 2008 έχει μπει στην τροχιά των βιομηχανικών αιωλικών εγκαταστάσεων με την πρώτη πρόταση της γαλλικής πολυεθνικής ΕΟΛΦΗ, που οι πλασχέδες της παρουσιάζουν στο Χαλκί για την εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών κατά μήκος της κορυφογραμμής του νησιού. Η τότε όμως αποφασιστική αρνητική στάση των αξιωτών σε μια ακόμα καταστροφική για τη φύση και τον άνθρωπο δραστηριότητα έστειλε την εταιρεία από εκεί που ήρθε. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο αγώνας των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην επιθετικότητα των ιδιωτικών εταιριών. Οι αγώνες των νησιωτών για την υπεράσπιση της μοναδικής κυκλαδικής φύσης από τις μπουλντόζες, την τσιμεντοποίηση και εν τέλει τη μετατροπή κάθε βουνοκορφής και λόφου σε βιομηχανικό τοπίο για τα κέρδη των πολυεθνικών της ενέργειας είναι συνεχής και όπου χρειάστηκε πήρε δυναμικό χαρακτήρα. Εδώ, στην Άξο, έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις ενημέρωσης και αντίστασης από το 2010 στην Κομιακή, αργότερα στα Περάθου, το 2004 στο Φιλότι και στα Δαμαριώνα και οι κάτοικοι έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους στα βιομηχανικά αιωλικά. Στην Τίνο, όπου το έργο προχώρησε εν μέσω της καραντίνας με τη θεμελίωση τριών ανεμογεννητριών, δεν έχουν περάσει 10 μέρες που οι κάτοικοι ήρθαν σε δυναμική αντιπαράθεση με ένα αστυνομικό φραγμό που ενισχύθηκε από τα γειτονικά νησιά. 7 συλλήψεις με κατηγορίες ήταν το αποτέλεσμα. Στην Άντρο, δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, συγκεντρωμένοι κάτοικοι εμπόδισαν την προσέγγιση καραβιών που μετέφεραν τμήματα ανεμογεννητριών. Χάρη στην αποφασιστική απάντηση των κατοίκων, μπαίνει ανάγχωμα στην καταστροφή και στη λαιλασία του τόπου. Εδώ στην Άξο, είχαμε μια πετυχημένη εμπειρία.
αγώνα το φθινόπωρο του 2018, όταν ο Δήμος κάλεσε για πρώτη φορά τα ΜΑΤ στο νησί για να κάμψουν την αντίσταση των κατοίκων του Δαμαριώνα και του Φιλωτίου που υπερασπίζονται το νερό της περιοχής τους. Ο Δήμος Νάξου, μάλιστα, τότε πρότεινε στους αγρότες να παρατήσουν τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία και να πουλήσουν το νερό στις τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές και στη χώρα. Μετά από συγκρούσεις, δολιοφθορές και τη μαζική παρουσία αγροτών και κατοίκων στα μπλόκα, ο Δήμος και η αστυνομία υποχώρησαν. Αυτή η νίκη είναι μια παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται ενάντια και στα αιωλικά. Και αν σήμερα ο Δήμος Νάξου κάλεσε εκ των υστέρων σε συγκέντρωση ενάντια στις ανεμογεννήτριες, αυτό είναι αποτέλεσμα της πίεσης που αισθάνθηκε από όλους εμάς τους κατοίκους που αγαπάμε και υπερασπιζόμαστε το νησί μας. Σήμερα γίνεται συντονισμένη κυκλαδική κινητοποίηση και στα 4 νησιά που εμπλέκονται στο έργο της ΤΑΜΚΟ εν ώψη της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την οποία έχουν καταθέσει 4 Δήμοι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 7 συλλογικότητες και φορείς και εκδικάζεται στις 4 Ιουνίου. Στην Πάρο, σε συγκέντρωση καλεί η Δημοτική Επιτροπή για τις Ανεμογεννήτριες στην Παρικιά. Η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις Ανεμογεννήτριες καλεί στον όρμο Κορθίου. Ενώ στην Τίνο, καλή συνέλευση πολιτών για τις ανεμογεννήτριες στο Ιρών, στο Πασακροτήρι. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Αμοργός, ενώ από κοντά παρακολουθεί η Σύρος και η Σαντορίνη, καθώς και εκεί αντιμετωπίζουν είτε προτάσεις για υλικά είτε για άλλα ζητήματα καταστροφής του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, σήμερα στα Άγραφα γίνεται διαδήλωση με πορεία στο βουνό ενάντια στους σχεδιασμούς των βιομηχανιών του Ανεολικών που έχουν βάλει στο στόχαστρο ένα από τα πιο όμορφα και ανέγκυχτα βουνά της χώρας. Διατρανώνουμε την αλληλεγγύη μας στους αγωνιστές που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στα Άγραφα, στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Ιεράπετρας στην Κρήτη και ακόμα πιο εμφαντικά στους αγόμενους Τίνιους, Ανδριώτες και Παριανούς. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Θα νικήσουμε! Για τη συγκεκριμένη λοιπόν εκδήλωση θα σας διαβάσω ένα χαιρετισμό του συντονιστικού των νησιών. Ένα κείμενο το οποίο σήμερα θα διαβάζεται ταυτόχρονα και στα 4 αυτά νησιά. Από το 2014 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα επενδυτικά σχέδια της ΤΑΜΚΟ, στην οποία συμμετέχει με 35% ο Όμιλος Κοπελούζου και η οποία είναι συνέδερος της Ιταλικής Πολυεθνικής ΕΝΕΛ. Το σχέδιο αυτό αφορά την εγκατάσταση αιωλικών που μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις κατέληξαν να περιλαμβάνουν 76 μεγάλες ανεμογεννήτριες ύψους πάνω από 100 μέτρα σε Τίνο, Άνδρο, Πάρο και Νάξο. Συγκεκριμένα, η πρόταση της εταιρείας περιλαμβάνει 3 αιωλικά πάρκα στην Άνδρο με σύνολο 33 ανεμογεννητριών, 1 αιωλικό πάρκο στην Άξο με 16 ανεμογεννήτριες, 2 αιωλικά πάρκα στην Πάρο με 26 ανεμογεννήτριες και ένα αιωλικό πάρκο στην Τίνο με 5 ανεμογεννήτριες. Οι παρακάτω φορείς και συλλογικότητες των νησιών των Κυκλάδων, προασπιζόμενοι το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών μας, ζητάμε την άμεση αναστολή όλων των εργασιών εγκατάστασης βιομηχανικών αιωλικών σταθμών στα εμβληματικά τοπία των νησιών και στα βουνά μας και την ανάκληση όλων των αδειών. Ο αγώνας μας είναι κοινός και η αλληλεγγύη του κάθε τόπου προς τους υπόλοιπους δεδομένη. Υπογράφουν Δημοτική Επιτροπή Αγώνα Άνδρου, Δημοτική Επιτροπή Αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών Τίνου, Δημοτική Επιτροπή Αγώνα Πάρου, Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Νάξου και Ενεργοί Πολίτες Αμοργού. Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Άνδρου ενάντια στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Άνδρος διαθέτει επίσης μια Επιτροπή Αγώνα η οποία συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμαρχος, η Επικεφαλής των Παρατάξεων, ο Έπαρχος και 5 μη αιρετά μέλη πολίτες αυτού του νησιού και σας διαβάζω την ανακοίνωσή μας. Η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου χαιρετίζει τον αγώνα των πολιτών της Άνδρου για την προάσπιση του νησιού απέναντι στα σχέδια αυθαίρετης εγκατάστασης ανεμογεννητριών χωρίς κεντρικό χωροταξικό σχεδιασμό και κυρίως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Καμία δραστηριότητα στο νησί δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την αμετάκλητη καταστροφή του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος, να θίγει την ιστορία, τον πολιτισμό και τον νησιωτικό χαρακτήρα και να ακυρώνει την προοπτική ήπιας ανάπτυξης της Άνδρου. Επιμένουμε να ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, καθώς και της αντίστοιχης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί αναστολής
όλων των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών και των σχετικών αδειοδοτήσεων. Και θεωρούμε ότι ο τρόπος εκμετάλλευσης του αιωλικού δυναμικού της άνδρου θα πρέπει να προκύψει κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος να είναι δίκαιος, εύλογος και πρωτίστως συμβατός με το χαρακτήρα του νησιού και αποδεκτός από την τοπική κοινωνία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο λέει όχι στην υποβάθμιση των νησιών μας. Και όποτε το κάνουμε αυτό, μας βάζουν ταμπέλες. Είστε κατά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είστε υπέρ του λιγνίτη, είστε κατά της πράσινης ενέργειας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όχι. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν δεχόμαστε καμία ταμπέλα στη συζήτηση αυτή. Πολύ απλά, οι ανεμογεννήτριες των 150 μέτρων όχι μόνο δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται, αλλά θα έπρεπε να απαγορεύονται στα νησιά μας. Ποιος θα υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα ότι αυτές οι θηριώδεις κατασκευές ταιριάζουν σε νησιά όπως η Πάρος, η Άνδρος ή η Τίνος? Ποιος θα υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα ότι η ταυτότητα και η προσωπικότητα αυτών, αλλά και των άλλων νησιών, δεν αλλοιώνεται καθοριστικά? Ποιος θα υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα ότι η μοναδική πηγή εισοδήματος των νησιών μας, ο τουρισμός, όχι μόνο δεν υποστηρίζεται, αλλά κινδυνεύει από αυτά τα αιωλικά πάρκα? Αφήστε λοιπόν τις ταμπέλες και τις ιδεολογικές αναμετρήσεις. Το ζήτημα είναι πολύ πιο απλό και δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Το άγαλμα της ελευθερίας με ύψος 93 μέτρα, το Big Ben με ύψος 96 μέτρα, ο πύργος της Πίζας με ύψος 57 μέτρα, ο πύργος των Αθηνών με 103 μέτρα, κατασκευές με αισθητική και αρχιτεκτονική, δεν είναι τίποτα μπροστά στις ανεμογεννήτριες που αδειοδοτούνται στα νησιά μας. Το δημοσιονομικό όφελος από τη λειτουργία αυτών των πάρκων θα το συζητήσουμε ευχαρίστως, αν δίπλα σε αυτό μπει και το δημοσιονομικό κόστος από τη βλάβη στον τουρισμό των νησιών που παράγει δημόσια έσοδα. Ψύχρεμα και χωρίς ταμπέλες, η λογική σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποτε να επικρατήσει. Επιτέλους, της οποιασδήποτε αναμέτρησης. Γιώργος Χατζημάκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Γεια σας. Χαίρομαι που γίνεται κάτι σε όλο το νησί και σε όλες τις Κυκλάδες. Ο χαρακτήρας των νησιών και έτσι όπως τα είπε ο Περιφερειάρχης πριν σε αυτό που διάβασε ο Πατρίκιος είναι πολύ εύγλωτος. Εδώ πέρα είναι ένα σύμβολο τοπίου που μεταφράζεται σε έσοδο για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που θα ξεκινήσει να ως απόβαση ξένων δυνάμεων, επιτρέψτε μου τον παραλληλισμό, έχει το άθλιο δείγμα γραφής του στην Κάριστο. Εκεί εκχερσώνεται με τον πιο βάναυσο τρόπο η προστατευόμενη περιοχή της Όχης. Δεν μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες που βλέπουμε όλοι από το καράβι πηγαινοερχόμενοι στην Άνδρο. Μιλάμε για τέρατα υπερδιπλασίου ύψους από τις υπάρχουσες και υπερδιπλασίου αριθμού που εγκαθίσταται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της Όχης, κατά παράβαση όλων των ευρωπαϊκών νόμων, κατά παράβαση καταγγελίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, όχι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Κομισιόν είναι ένα πολιτικό όργανο στο οποίο ασκούνται τεράστιες πιέσεις από τα λόμπι των ανεμογεννητριών. Άρα για να φτάνει η Κομισιόν η ίδια να καταγγέλει το ελληνικό δημόσιο για λάθος χωροθέτηση, για την οποία θα πληρώσουμε πρόστιμα, και αυτό κρατήστε το όταν θα έρθουμε να συζητήσουμε για το τι γίνεται στην Άνδρο, καταλαβαίνετε πόσο κατάφορη είναι η παραβίαση που υφίσταται ο τόπος εκεί πέρα και οι νόμοι της Ευρώπης. Ερχόμαστε στα της Άνδρου. Καλό σήμερα, και έχουμε πει ως Επιτροπή, οργανώνουμε στο άμεσο μέλλον μια επίσκεψη στην Κάριστο. Όχι μόνο για συμπαράσταση στον κόσμο εκεί πέρα που ούτε καταλαβαίνει τι του συμβεί, γιατί δώσανε κάποια χρήματα σε κάποιους εργολάβους, ήταν ένα μέρος φτωχό που δεν είχε τουρισμό και το χάψανε, να το πω απλά. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν μετανιώσει πικρά και θέλουν κάποια υποστήριξη. Ένα λοιπόν λόγο επίσκεψη είναι να συμπαρασταθούμε σε ένα κίνημα το οποίο εμείς το έχουμε υποστηρίξει τόσα χρόνια. Το άλλο είναι να δούμε εμείς τι γίνεται, γιατί μια εικόνα είναι πάρα πολύ πιο δυνατή από όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά που σας λέμε τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν που γίνεται εκεί πέρα απέναντι θα κάνει απόβαση, όπως ξεκίνησα, στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μέσω Άνδρου. Και επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός,
Και επειδή όταν πατήσει το πόδι του κάτι ως κατακτητικό όργανο, να το πω έτσι, ως οντότητα, μετά είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να συνεχίσει. Είναι πάρα πολύ έντονος ο συμβολισμός της Άνδρου, που είναι το επόμενο, που έχουμε 120, μου φαίνεται, μαζί με τις τελευταίες πρόσθετες του Κοπελούζου σε τελική αδειοδότηση. Και είναι για το Αιγαίο ολόκληρο η πόρτα. Τώρα, η πόρτα της Άνδρου, είναι μια πιο μικρή πόρτα πάνω στην πόρτα που περιέγραψα, είναι εδώ κοντά σας και λέγεται Φραγκάκι. Τι έχει γίνει στο Φραγκάκι? Έχει ξεκινήσει εδώ στο Κόρθι, που το παρακολουθώ τουλάχιστον 17 χρόνια όλο αυτό το σκηνικό, μία προσπάθεια καλοπροαίρετη, το τονίζω, ουδείς πριν από 17 χρόνια καταλάβαινε τι πάει να γίνει, τι κλίμακα και τι χαρακτηριστικά θα πάρει στην πορεία, για να φέρει εδώ ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ογλινός έσοδα στον τόπο. Και άρχισε μια ιστορία. Πολλά μπορώ να πω για την ιστορία και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ λακωνικός, γιατί θέλω να πάρουμε διδάγματα και να κοιτάξουμε μπροστά. Όπως έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα, να συγχωρούμε αλλά να μην ξεχνάμε. Should forgive but not forget. Λοιπόν, μόνο στα πλαίσια του να μην ξεχνάμε θα πω πάρα πολύ γρήγορα τι έχει γίνει. Ενώ λοιπόν η εταιρεία, πώς τη λένε, Greek Wind Power, πώς λέγεται, που είναι η εταιρεία στο Φραγκάκι, έχει αρχίσει συνομιλίες εδώ με τόπιους του χώρου, εδώ και τόσο περίπου 15 ίσως περισσότερα χρόνια, όπως μας είπαν οι ίδιοι. Μιλάμε τώρα για 16 περίπου χρόνια πριν το ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, το στραβό χωροταξικό, κακό στραβό και ανάποδο αυτό που έχουμε, το οποίο ακολούθησε τις επενδύσεις όπως φαίνεται και από αυτό. Άρα δεν είναι χωροταξικό ενός κράτους, είναι το ανάποδο. Έρχονται οι επενδυτές και εμείς πάμε να τους βολέψουμε. Έτσι έγινε και στην Άνδρο. Ήρθαν πρώτα οι επενδυτές και πάμε τώρα να τους βολέψουμε. Αυτό λοιπόν που έγινε στο Φραγκάκι είναι ότι ενώ η χωροθέτηση και η επιλογή φαινόταν αποδεκτή για τον κόσμο, και τότε φυσικά μιλούσαμε για ανεμογεννήτριες άλλου μεγέθους, άλλης τάξης μεγέθους και άλλων χαρακτηριστικών, δεν ενοχλούσε γιατί δεν φαινόταν. Αλλά αυτό είναι μία μόνο παράμετρος, δεν είναι καθοριστική. Έρχεται λοιπόν το Life της Άνδρου, το οποίο έχει εξειδικευμένο αντικείμενο την προστασία 4 πουλιών, των οποίων το ένα είναι ο Σπιζαετός και το άλλο ο Μαυροπετρίτης. Δύο αρπακτικά τα οποία έπρεπε να προστατευτούν πάση θυσία βάσει των ευρωπαϊκών νόμων και πληρώσαμε όλοι φόρους για να τρέξει αυτό το Life. Τα πορίσματα του Life βγαίνουν ότι υπάρχει φωλιά Σπιζαετού εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Αλλά δεν είναι πλήρη τα στοιχεία που προκύπτουν από το Life. Με ένα παρασκήνιο, γιατί δυστυχώς αυτή η λέξη μόνο περιγράφει, αρχίζει μια ιστορία του πώς θα χωρέσουμε και το Life και το Σπιζαετό και τις ανεμογεννήτριες. Όχι δύο καρπούζια στη διαμασκάλη και εγώ δεν ξέρω πώς. Δεν γίνεται αυτό εκ των πραγμάτων. Είναι σαν να λες θέλω και την πίτα ολάκερ και το σκύλο χορτάζει. Οπότε τι γίνεται μετά? Βάσει του διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο ήταν υποψήφιση του Life, που είναι το πόρισμα του Life, λέει ξεκάθαρα ότι ναι, μεν υπάρχει φωλιά δίπλα στο Φραγκάκι, αλλά εμείς λέμε ότι κυρίως η περιοχή που θίγεται είναι κοντά στο Ξηροκόπι. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Έχουμε χάσει την προσφυγή κατά της εγκατάστασης στο Φραγκάκι, γιατί βασίστηκε σε λάθος στοιχεία, σε ελλειπή στοιχεία, και τώρα έχουμε το σύνολο των στοιχείων. Άρα η χωροθέτηση αυτή που φαντάζει σαν ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τις αρχές να πούνε, ωραία ρε παιδί μου, δεχτήκαμε και 5 εκεί, δεχτήκαμε και 3 στο βορρά, άρα έτσι κάτι δεχτήκαμε, πρώτον ως αρχή διαπραγμάτευσης τη θεωρώ εντελώς λαθασμένη, γιατί όπως είπα πριν, άμα όλος κάνει την αρχή θα αρχίσει μετά το σαλάμι να κόβεται φέτες, και ύστερα είναι εμβληματικά λανθασμένη χωροθέτηση, την οποία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πληρώσουμε και πρόστιμα, σα διαβεβαιώ γι' αυτό, και εμείς θα την έχουμε αποδεχτεί. Και ρωτάω, πώς μετά, με τι επιχείρημα θα πεις όχι, πρώτα εδώ για μένα στο Κόρφη, για το Μυτιλινέο. Τα δύο πάρκα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η εταιρεία του Μυτιλινέου, επειδή στην απόφαση του ΣΤΕ της έβαλαν πιο αυστηρούς όρους, μετά την απόφαση που τους δικαιώνει κατ' ουσία και το Φραγκάκι και το Μυτιλινέο, δύο διαφορετικές αποφάσεις ίδια σχετικά, κάνει μια ειδική ορνηθολογική μελέτη με την εταιρεία Ενβέκο. Η οποία ορνηθολογική μελέτη, παρεμπιπτόντως, παρότι σε λίγο θα κατακεραυνώσω την εταιρεία Ενβέκο, την χάνει να είναι σωστή. Την έχω εξετάσει και εγώ και οι φίλοι που κάνουν αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Αυτή λοιπόν η μελέτη λέει, κύριε, η φωλιά είναι πιο κοντά στο άλλο πάρκο. Αφού σε αυτό βάζετε λιγότερα αυτούς τους όρους, θα το κάνετε, θα δεχτείτε και το δικό μου ελικό. Ο
Οπότε τι γίνεται, για να μην μακρηγορώ. Αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή και βάσει στοιχείων, όχι βάσει της υποκειμενικής μου άποψης ή κάποιας προσωπικής μου, εμού ή κάποιων άλλων συναγωνιστών, εμονής ή ακραίας θέσης. Απλά αντικειμενικά στοιχεία. Αν δεχτεί πολιτικά μιλώντας η άνθρωπος ως συμβιβαστικό πρώτο βήμα την πιο κραυγαλαία λανθασμένη χωροθέτηση, ξεκινάμε όχι με το αριστερό πόδι, ξεκινάμε να μπαίνουμε στην αίθουσα του Συμβουλίου του Βασιλιά όπως μπήκε ο αείμνηστος Σουρής, ο οποίος για να μην υποκλειδεί μπήκε με τον κόλο, για να το πω απλά. Λοιπόν, αυτή όλη η ιστορία είναι σε τρεις γραμμές το τι εστί φραγκάκι αυτή τη στιγμή. Είναι ο χώρος που θα κρυθεί αν θα μπουν όλες αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωρίς εμπόδιο ουσιαστικό στην Άνδρο και κατ' επέκταση στο Αιγαίο ολόκληρο. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Θα σας πω απλώς το εξής. Λέτε τώρα κάποιοι, και σύμφωνοι, συμφωνώ, τι μας λέει τώρα ο Μαμβής για το Σπιζαετό, εδώ πέρα θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε να ζήσουμε πρωτίστως και ο Σπιζαετός έπεται. Να σας πω το εξής. Το σύμβολο αυτού του πουλιού, που την κάνει να έχει ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό ως προστατευόμενο είδος, είναι ακριβώς αυτό που συμπυκνώνει το χαρακτήρα της Άνδρου που θα μας θρέψει όλους. Της Άνδρου ως φυσιολατρικού προορισμού, αυτό που βλέπουμε να γίνεται και που κινδυνεύει με πλήρη ανέρεση αυτή τη στιγμή. Άρα, σας λέω απλά και εξάστερα, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει στο προσωπικό σας ψυχικό, φαντασιακό ως Σπιζαετός, αλλά αν σας ενδιαφέρει η τσέπη σας και η αξία της γης σας και η αξία του τουρισμού σας, πρέπει να βάλετε το Σπιζαετό σας σύμβολο και να καταλάβετε ότι δι' αυτής της σύνδεσης θα εξασφαλίσετε και το άλλο. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαιρετίζω σήμερα τη σημερινή εκδήλωση. Θεωρώ ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας τους τελευταίους 8-9 μήνες, με αφορμή την γνωμοδότηση του Μυτιληναίου για τη Ράχη Ξεροκόπη, ουσιαστικά, διαδοχικά, το νησί αρχίζει να βγαίνει από την πολιτική και κοινωνική αδράνεια χρόνων για αυτό το σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε απέναντι στη ΣΑΒΕ, δεν είμαστε απέναντι στις ανεμογεννήτριες, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ανεξέλεκτη χωροθέτηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και να περάσω ένα μήνυμα, γιατί ευτυχώς η κοινωνία της Άνδρου δείχνει ότι προσπερνάει το πολιτικό σύστημα της Άνδρου, παρόλο που εκπροσωπώ αυτό. Κάνω μια δημόσια έκκληση, γιατί η ενότητα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα θα είναι το μόνο στοιχείο που θα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κανένας από όλους εμάς να μην επιχειρήσει την πολιτική καπηλεία του αγώνα και της πραγματικής ανησυχίας του προβλήματος. Θεωρώ ότι η Άνδρος ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έρχεται, αλλά νομίζω με κινήσεις που γίνονται πια γρήγορα, σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω και εγώ αυτή τη συγκέντρωση τη σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Λείπει το Πόρθι, λείπει η χώρα, λείπει η Δρούσα. Είμαστε λίγοι. Πρέπει, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν το έχουμε επικοινωνήσει. Δεν το έχουμε επικοινωνήσει. Πρέπει όλοι να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους δίπλα μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τους μεγαλύτερους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο αγώνας είναι κοινός. Δεν είμαστε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενάντια των ΑΠΕ, ενάντια των ανεμογεννητριών. Ζητάμε ενότητα. Εμείς οι αιρετοί σας έχουμε ανάγκη, εσείς μας χρειάζεστε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι θα δείξουμε τη γροθιά και θα το ξεπεράσουμε. Καλημέρα. Ενώ περιμένουμε τα παιδιά που προσπαθούν να στήσουν μια ζωντανή σύνδεση και με τις εκδηλώσεις στα άλλα τρία νησιά, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να δούμε έστω και σε μια οθόνη μικρή, να ακούσουμε στη μικροφωνική μας ένα χαιρετισμό από τους άλλους, είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω δύο πράγματα ακόμη για το θέμα του, παράδειγμα για τις κινητοποιήσεις στο Γαβρίο. Είχαν ένα πάρα πολύ δυνατό και έντονο συμβολισμό.
και απευθύνθηκαν σε μια εταιρεία, τη Διάνα Νεώσιμες, η οποία πολλοί μας λένε ότι πήγατε και σταματήσατε τα ανταλλακτικά ή σταματήσατε εξαρτήματα από ανεμογεννήτρες που υφίστανται 30 χρόνια και δεν ξέρετε τι κάνετε και τέτοιου πράγματα. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι όταν έχεις απέναντί σου μια εταιρεία η οποία έχει αδειοδοτήσει 63 ανεμογεννήτριες και αυτές στο βορρά μέσα σε Natura ήδη να φύγει και εκεί προστατευόμενα ήδη χωρίς να ξέρουν τα κόσμο. Έχεις μια εταιρεία η οποία με ξένο μετοχικό κεφάλαιο πλέον προχωρά σε απαλωτριώσεις οικοπαίδων με το έτσι θέλω, πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανή, εδώ στην Άνδρο γίνεται για πρώτη φορά αυτό. Έχεις μια εταιρεία που έρχεται και σου λέει ότι αυτές τις ανεμογεννήτριες τις παλιές στο Καλυβάρι, εγώ θα τις ξυλώσω και έχω βγάλει άδεια να τις αντικαταστήσω και μετά σου φέρνει σκουριασμένα ανταλλακτικά για τις ίδιες ανεμογεννήτριες. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να πούμε ως αντριώτικη κοινωνία ότι εμείς είμαστε ενάντια, είμαστε παρόντες, μας έχετε στο φτύσιμο τόσες δεκαετίες, άμα θέλετε να μας φέρετε κάτι, να το συζητήσουμε και να δούμε τι είναι αυτό. Άλλωστε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού είναι ξεκάθαρη, όπως και αυτά που συνυπογράφουμε σήμερα, είναι σταματήστε τα όλα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε σωστά, όχι να είναι αυτό το πράγμα το αρπακόλα. Και για να καταλάβετε κατά τη διαστολή που πηγαίνει το πράγμα, η ιστορία όλη με το καινούριο νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχουν τόσο μεγάλες αντιδράσεις, δίνει στα μελετητικά γραφεία το πλήρες πράσινο φως να λειτουργούν χωρίς κανένα μα κανένα έλεγχο. Και ιδιαίτερα αυτό για την Άνδρο σημαίνει έχει έναν έξτρα συμβολισμό, γιατί η εταιρεία που για το Νότιο Αιγαίο ανέλαβε να κάνει αυτές τις προκάτ μελέτες έχουν μετατρέψει, βλέπετε, τα γραφεία μελετών σε γραφεία τελετών και κυδεύουν τη μία περιοχή μετά την άλλη. Είναι ότι είναι αυτή η Ενβέκο. Δηλαδή η ίδια εταιρεία που έκανε την περιβαλλοντική μελέτη του Κοπελούζου που εμείς ως νησί προσβάλλουμε ως απαράδεκτη, η ίδια εταιρεία που έκανε την περιβαλλοντική μελέτη για το ράχι ξηροκόμπι που εμείς ως νησί προσβάλλουμε ως απαράδεκτη, με αυτό το δείγμα γραφής αυτή η εταιρεία έρχεται να αναλάβει το συνολικό σχεδιασμό του Νότιου Αιγαίου. Κρατήστε το αυτό, γιατί όλα αυτά είναι μπροστά μας. Αυτό είναι μόνο η αρχή, όχι σήμερα μόνο, ενώ οι ήδη αδειοδοτημένες ιστορίες της Άνδρου είναι μόνο η αρχή και είναι πολλές δυστυχώς. Να έχουμε κουράγιο να αντέξουμε. Η Τίνος ακούει. Η Τίνος ακούει. Κάρολε, μας ακούς? Εμείς σας ακούμε. Ελπίζω τώρα να μας ακούτε και στην Τίνο από την Άνδρο. Στην Τίνο από την Άνδρο. Είμαστε και εμείς εδώ πέρα μαζί. Είμαστε εμείς εδώ πέρα μαζί. Για να ενώσουμε τις φωνές μας στον αγώνα ενάντια στα αεολικά με τον τρόπο που πάνε να καταστραφούν. Ούτε ούτε η Άνδρο! Ούτε ούτε η Άνδρο! Ελευθερία ουρά! Χωρίς αεολικά! Ελπίζω να μας ακούσατε. Ο κοινός αγώνας είναι συνεχιστή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς πάμε μαζί.